εξακολούθησε να παραμένει φλίαρος, ήταν άστοχος, ενώ η ΑΕΚ αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν και πέτυχε γκολ. Τόσο με τον Λάκη προηγήθηκε 1-0 η ΑΕΚ, ισοφάρισε ο Φονφόκα, έκανε το 1-1 και το 2-1 έγινε από τον Ρουίς προς το τέλος του αγώνα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αναμφίβολα όσοι παρακολούθησαν αυτό το παιχνίδι στο Χαλαζόλου για το δεύτερο ημίχρονο ασφαλώς θα είναι ικανοποιημένοι. Είναι επίσης και ο Κόλλα. Μποροβίλο ζητάει από το τείχος που έκαναν εκεί οι παίκτες του Ηρακλή να πάει πιο πίσω. Εκτέλεσε ο Τσάρτας. Η κεφαλιά out από τον Κόλλα. Ο Δέλλας δεν μπόρεσε. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Κωνσταντίνου. Ο Ατματζίδης που βγήκε πολύ μακριά από την εστία του πρόλαβε. Ο Τσάρτας έτοιμος για να το εκτελέσει αυτό το φάουλ. Η κεφαλιά από τον Ελάκη αφού η μπάλα πέρασε από τον Κυριαζή. Ξενίδης, η σέντρα για τον Κωνσταντίνου. Κατεβάζει το σούτ από τον Εμπεγλέρα, πολύ καλό. Φοφόγκα για τον Εμπεγλέρα, η μπάλα πέρασε για τον Κωνσταντίνου. Σε καλή θέση αλλά η ευκαιρία θα χαθεί. Κωνσταντίνου ο οποίος κρατάει και δίνει τώρα για τον Κυριαζή. Η σέντρα είναι καλή, ο Σαπουτζής. Δεύτερη προσπάθεια, out. Η σέντρα τώρα, η απόκρουση. Επικίνδυνα ο Μαλαδένης, κοντά του ο Διλμπέρης, ο Λάκης στο shoot, out. Προσπάθεια από το Λάκη, η σέντρα, το shoot, πολύ άσχημο shoot από τον Πέτκοφ. Επιμένουν οι παίκτες ΣΑΕΚ με τον Σαγοράκη να κάνει το shoot, δοκάρι. Με τον Πέτκοφ για τον Τσάρτα. Το στρώσιμο για τον Σαγοράκη, που πλασάρει η απόκρουση από τον Διλμπέρη, το γύρισμα και το 1-0 για την ΑΕΚ με τον Βασίλη Λάκη. Ο Τσάρτα στο κόρνερ, η κεφαλιά και πάνω στη γραμμή θα απομακρύνει ο Νεμπεγλέρας. Πιέζει ο Κωνσταντίνου για να καταφέρει να του πάρει την μπάλα. Μπαίνει επικίνδυνα ο Κύπριος, πάντα ο Κωνσταντίνου. Το γύρισμα για τον Σαμπουτζή, ευκαιρία, η απόκρουση από τον Ζαγοράκη. Και τώρα πιο μακριά από το λάθος της άμυνας της ΑΕΚ, ο Κωνσταντίνου βρήκε την ευκαιρία. Και τώρα η ΑΕΚ στην αντεπίθεση με τον Λάκη και πάλι. Ύστερα από την πάσα του Μαλαδένη, τέταρτη με τον Τιλμπέρι, πλασάρι, η μπάλα θα καταλήξει out. Φοφόγκα, Κωνσταντίνου, θέλει να ξαναβρει το Φοφόγκα σε καλή θέση, καθυστερεί, τελικά γκολ. Ισοφαρίζει ο Ηρακλής με το Φοφόγκα. Ξανά ο Τσάρτας, το άνοιγμα για το Ρουίς, ο οποίος φεύγει επικίνδυνα, πάντα ο Ρουίς, η σέντρα για το Μαλαδένη, μάλλον πλασάρισμα και γκολ. Ο Ρουίς είναι ο σκόρερ, η ΑΕΚ ξαναπαίρνει το προβάδισμα, 7 λεπτά πριν από το τέλος, ένα εκπληκτικό φινάλε σε αυτό το παιχνίδι. Έγινε ένα πολύ καλό μάτς, καλό ποδόσφαιρο. Σε ένα δύσκολο τέρμα μπορώ να πω, αλλά με πολλές φάσεις μπροστά από τα δύο τέρματα. Κάθε ομάδα είχε ένα μήχανο. Ο Ηρακλής ήταν καλύτερος στο πρώτο, η ΑΕΚ καλύτερη στο δεύτερο μήχανο. Καλό γκολ μπορώ να πω, ίσως με λίγη τύχη στο δεύτερο γκολ μας, αλλά αυτό που μετράει είναι ότι τα παιδιά παλέψανε, προσπαθήσανε και νομίζω κυρίως το δεύτερο μήχρονο, τα πρώτα 20 λεπτά, παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι και πρώτη φορά θα το πω όχι για δικαιολογία. Όλοι αυτοί οι παίκτες που λείπανε από τη σημερινή ομάδα δυστυχώς, κατά την άποψή μου, έπαιξαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να μην κερδίσουμε το παιχνίδι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ εκ μέρους των συμπαικτών μου καλή ανάρρωση στον Γιώργο Αμανατίδη, δραστικά και όσο το πιο δυνατό πιο γρήγορα κοντά στα γήπεδα. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι, κερδίσαμε δίκαια. Και αυτό ακόμα που θα ήθελα να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που έρχεται συνέχεια κοντά μας και μας βοηθάει και μας παροτρύνει σε όλες τις δύσκολες αυτές τις στιγμές. Όλοι οι παίκτες του Ηρακλή, όλοι ήμασταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι για τη σημερινή ήττα. Θα θέλαμε αυτό το παιχνίδι οπωσδήποτε πάρα